Σε κινητοποιήσεις που θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο, συμμετέχουν οι καθαρίστριες στα σχολεία, που ζητούν, όπως τονίζουν, να σταματήσει η χρόνια ομοιρία στην οποία βρίσκονται κάθε χρόνο όταν κλείνουν τα σχολεία και εκ νέου όταν ανοίγουν και πάλι. Κάθε χρόνο προσλαμβάνονται επί 20 χρόνια για να καθορίζουν τα σχολεία. Ζητούν το αυτονόητο, ζητούν μια μονιμοποίηση, ζητούν να μην πέφτουν κάθε φορά σε ομοιρία. Οι σχολικές καθαρίστριες πραγματοποιούν 48 ώρια απεργία, ζητούν συμβάσεις αορίστου χρόνου, πλήρη εργασία, καμία περικοπή στα επιδόματα, να προσμετράται η προϋπηρεσία στη μοριοδότηση και αξιοπρεπείς μισθούς. Μέσα από αυτό το επάγγελμα που φροντίζουν τα σχολεία να είναι καθαρά, είναι ένα θέμα υγιεινής και ασφάλειας τόσο των παιδιών μας, όσο και των καθηγητών και όσων εργάζονται στα σχολεία μέσα. Πάντως στην Αθήνα που συγκεντρώθηκαν σήμερα οι σχολικές καθαρίστριες, τελικά δεν κατάφεραν να συναντηθούν με τους αρμόδιους υπουργούς, χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως τόνισαν, ότι δεν θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Παρόλο που είχαμε ειδοποιήσει τώρα και 2 εβδομάδες για αυτή την πορεία και για αυτές τις κινητοποιήσεις, δεν μας δέχτηκαν τελικά οι υπουργοί. 25 χρόνια τώρα δεν έχουν δει κανένα δικαίωμα για την παραμονή τους στα σχολεία. Όλοι οι άλλοι κλάδοι κάθε χρόνο παραμένουν στην εργασία του στα σχολεία, κερδίζουν και κάτι, εκτός σχολικές καθαρίστριες που κάθε χρόνο 9 μήνες δίνουμε αγώνα για να πάρουμε σύμβαση για 10. Είναι απαράδεκτο. Να καλύψουν τις σχολικές καθαρίστριες που μέσα στην πανδημία διατήρησαν ασφαλή τα σχολεία και την υγεία των παιδιών, εξήγησε ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος του εργατικού κέντρου, διευκρινίζοντας πως δεν είναι δυνατόν καθαρίστριες που εργάζονται σε σχολεία 5 ή 10 ή και 20 χρόνια να θεωρείται έστω και τυπικά ότι δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και κάθε χρόνο να ζουν σε καθεστώς ανασφάλειας και ιδιότυπης ομοιρίας. Είναι λοιπόν οι ανάγκες διαρκές, γι' αυτό πρέπει το Υπουργείο να εισακούσει αυτά τα αιτήματα και να πραγματοποιηθούν άμεσα. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρά και δίκαια είναι τα αιτήματά τους και γι' αυτό εξάλλου τους στηρίζει το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Στα του κορονοϊού θα περάσουμε τώρα και στην ημερήσια αναφορά του ΕΟΔΗ να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η εικόνα. Σε επίπεδο επικράτειας είχαμε 3.066 νέες διαγνώσεις. 24 συμπολίτες μας κατέληξαν από επιπλοκές του κορονοϊού. 171 ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα ημερήσια τεστ ανήλθαν σε 32.394. Να δούμε πώς διαμορφώνεται η εικόνα και σε επίπεδο Κρήτης και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Ηράκλειο 80 νέες διαγνώσεις, Χανιά 44, Ρέθυμνο 25, Λασίθη 21.